παράθυρο ανοίγει για την ενίσχυση των παραγωγών πατάτας, οι οποίοι βλέπουν το εξαιρετικό τους προϊόν να μένει αδιάθετο ή να πωλείται σε πολύ χαμηλή τιμή. Όσον αφορά την ενίσχυση των παραγωγών πατάτας για φέτος, ο μόνος τρόπος ο οποίος υπάρχει προκειμένου να ξεκλειδώσουμε πόρους από το ειδικό ταμείο που έχει δημιουργηθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να χρηματοδοτηθούν και να ενισχυθούν οικονομικά παραγωγή στη χώρα μας, πρωτογενή τομέα, ο μόνος τρόπος που υπάρχει είναι να αποδείξουμε εμπράκτως και με στοιχεία ότι το φετινό πρόβλημα στην τιμή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υγειονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας και στα μέτρα που έχουν παχθεί για τη στήριξη για την αποφυγή επέκταση της υγειονομικής κρίσης. Το Υπουργείο από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί την εξέλιξη της παραγωγής, συγκεντρώνει στοιχεία τόσο από τις εξαγωγές όσο και από τις πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων στη χώρα μας, ειδικά για την πατάτα. Στοιχειοθετεί όλα αυτά τα στοιχεία προκειμένου να δημιουργήσει τις συνθήκες που απαιτούνται, έτσι ώστε να πάρουμε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χορηγηθεί μια οικονομική ενίσχυση στους παραγωγούς. Βουλευτής Μεσσηνίας Νέας Δημοκρατίας, Περικλής Μαντάς, είχε συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορύδη, για το ζήτημα αυτό. Και όπως φαίνεται, βασική κατεύθυνση, ό,τι έχει να κάνει με άμεσες αποζημιώσεις, είναι να υπάρξει μια προσέγγιση απόδειξης πως το μείζον ζήτημα που ανέκυψε με την τιμή φέτος οφείλεται στην υγειονομική κρίση και τα όσα έφερε η πανδημία του κορονοϊού. Εάν αποδείξουμε ότι ο συγκεκριμένος κλάδος έχει πληγεί σημαντικά λόγω της πανδημίας που έχει βιώσει η χώρα μας, τότε μόνο μπορούμε να ξεκλειδώσουμε πόρος και αυτός ο κλάδος θα χρηματοδοτηθεί. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος και δεν θέλω ούτε να λαϊκίσω προς τους ανθρώπους που μας ακούν, ούτε να τους πω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Γίνεται μάχη προς αυτήν την κατεύθυνση. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει κανένα λόγο να μην υποστηρίξει τους παραγωγούς της πατάτας, όπως και άλλων προϊόντων σε ολόκληρη τη χώρα που πιθανόν έχουν το αντίστοιχο πρόβλημα. Τέλος, κρίσιμο και σημαντικό είναι το ζήτημα της οργάνωσης των παραγωγών. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει η παραγωγή να το κάνουν. Και πώς θα το κάνουν αυτή η παραγωγή? Πρέπει η παραγωγή να οργανωθούν, κύριε Γαϊνόπουλε. Πρέπει να δημιουργήσουν μια δυνατή ομάδα ή ένα δυνατό συνεταιρισμό που μέσα από αυτόν θα μπορούν να συνομιλούν, να λύνουν χαμηλά τα επίπεδα στρέβλωσης της πραγματικής οικονομίας πάνω στο αντικείμενό τους. Κοιτάξτε, να δείτε. Σε όλους μας έχει κάνει εντύπωση πως ένα προϊόν από 25 λεπτά από το χωράφι φτάνει ένα 25 στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι ενδιάμεσα, κάτι συμβαίνει.